ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι η μοναδική σχολή στην Κρήτη που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης κρατικού διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Μαζί μας είναι ο Άρης Μακρής και σου δίνω πάσα έτσι πολύ διακριτικά να κάνεις εσύ ερώτηση. Έχω πολλές απορίες και ελπίζω, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη μέρα που είναι τον ερωτευμένο μου τις λύσεις, γιατί θα σου πω ποια είναι η απορία μου. Ξεκίνησες με τους Boys and Noise. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, υφίσταται οι Boys and Noise. Τώρα είσαι στο θέατρο που σκίζει, τα μαθαίνουμε με Δέσποινα Βανδύ, με Μάμα Μία, εξαιρετικό έργο. Θέλω να μου πεις εσύ τώρα, έτσι σήμερα που μιλάμε 14 Φεβρουαρίου, ναι, νιώθεις ηθοποιός, νιώθεις τραγουδιστής, νιώθεις ότι ανήκεις στους Boys and Noise, νιώθεις ότι κάνεις όλο καριέρα μέσα σου. Πώς? Μέσα μου δεν ταυτίζομαι κάπως, ας πούμε, σαν... Δεν έχεις βάλει ταμπέλα. Δεν έχω βάλει ταμπέλα και ίσως να μην βάλω και ποτέ ταμπέλα. Μου αρέσει γενικά να πειραματίζομαι και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν, ακόμα και αν δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Boys and Noise σταμάτησαν, έχουν σταματήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Μόνιμα, γιατί είχες πει σε μια συνέντευξή σου προς το παρόν θα σταματήσουμε και βλέπουμε. Είχαμε πει ότι θα κάναμε ένα διάλειμμα μέχρι τα κάποια βραβεία τότε, ας πούμε. Μπράβο, μέχρι εκεί όμως. Μετά είχαμε δηλώσει ότι θα ακολουθήσει ο καθένας τη δικιά του πορεία και αυτό που επιλέγει μουσικά και τον εκφράζει πιο πολύ μουσικά. Ηθοποιό δεν θα με έλεγα, όχι. Τραγουδιστής είμαι και με αυτό το ρόλο και γι' αυτό το λόγο μάλλον συμμετέχω σε musical. Χρειάζεται όμως και υποκριτική δυνατότητα. Χρειάζεται, ναι, και η αλήθεια είναι ότι έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είσαι, σε ένα musical πρέπει να είσαι καλός και στο τραγούδι εξίσου και στην υποκριτική και στο χορό. Είναι κάτι που τα συνδυάζει όλα και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας. Musical ακούγα από έφηβος και είχα σαν όνειρο στη ζωή μου να ασχοληθώ και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πια στη δεύτερη παράσταση musical που συμμετέχω. Να ρωτήσω κάτι, στην Αθήνα μέχρι πότε θα παίζετε το έργο? Μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα. Αυτό για εμάς που θέλουμε να έρθουμε. Εννοείται. Είναι κάθε Τετάρτη με Κυριακή στο θέατρο Ακροπόλ, στην Υποκράτους. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο, ακόμα και από την Κρήτη, αν μπορεί ο κόσμος να ταξιδέψει και να μας επισκεφθεί στο θέατρο, είναι χαρά μας. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι, ναι. Και έχω επιλέξει ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από την Demi και επέλεξα την Demi γιατί είναι η γυναίκα μου, ας πούμε, στην παράσταση, στο Μάμα Μία. Το κι αν προσπαθώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Στο φως της μέρας να ξεχάσω, κι αν προσπαθούνε να με κάνουν να γελάσω, είναι στιγμές που όλα γύρω μοιάζουν σένα, γιατί εσύ δεν είσαι εδώ. Φεύγουν οι μέρες για τους άλλους μα για εμένα φαίνεται ο χρόνος πως ξεχάστηκε στα φρένα. Κάθε καινούριο μοιάζει ρούχο φορεμένο, γιατί εσύ δεν είσαι εδώ. Κι όμως νιώθω πάλι μια φωνή να σηκώψει τέρες, να μου λέει πως δεν τελειώνει όταν κάτι αρχίζει, κι όσο η νύχτα αυτή περνά. Να μου λέει πως δεν
Πόλης νούμερο 4 και το Love Radio Greece 102,8 έχει φροντίσει να περάσετε υπέροχα την υπέροχη αυτή μέρα. Υπέροχα την υπέροχη αυτή μέρα. Ε, Μαρία, ωραία. Έτσι, έτσι, κάπως έμφαση. Εγώ πότε δεν κλείνω. Θέλω να δώσω έμφαση στο υπέροχη. Μην ξεχνάτε τη μαγική βραδιά που έχουμε ετοιμάσει σε όλους τους ερωτευμένους στο Sin 1966 Breakfast, Coffee and Food Bistro. Μουσικές γεύσεις, σοκολάτα, τριαντάφυλλα, Valentine's Cocktail, Valentine's Dessert και όλα μοιάζουν ερωτικά. Ήριδα και Αντώνης Duet, ερωτικό τάγκο από τη σχολή χορού Danziamo. Έχουμε πολλές εκπλήξεις, αποκλειστική προβολή των Unplugged ερμηνεών, των Love Stories νούμερο 4, Powered by EEC Ακμή. Ελάτε να γιορτάσουμε τον έρωτα μαζί. Πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αγάπη. Δεν θα ρωτήσω αν γιορτάζεις ή αν δεν γιορτάζεις. Μας απάντησε στην αρχή, μας έβαλε στη θέση μας. Τέλος πάντων. Ακριβώς. Είχες πει όμως σε μία συνέντευξή σου ότι πριν το συγκρότημα είχες μία σχέση, αλλά ήθελες να αφοσιωθείς στα επαγγελματικά. Θέλω να έχεις κάνει έρευνα, δηλαδή. Φυσικά. Για να